Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε σε ένα νέο βιντεάκι. Σήμερα ξεκινάμε το βιντεάκι μας έτσι δημιουργικά όμορφα, πιστεύω, έτσι με χρώματα, με λουλούδια, με πασχαλινά αυγά. Αποφάσισα να φτιάξω το στεφάνι, να το ανανεώσω και επειδή βλέπω ότι τα περισσότερα αυγά έχουν σπάσει, έχουν τσαλακωθεί, σας είπα χθες ότι στη μετακόμιση που το φέραμε, το βάλαμε στη σιρταριέρα και ο Ανδρέας, κατά λάθος δεν ήξερα, έβαλα από πάνω εργαλεία και τα λοιπά βαριά και έχουν σπάσει όλα. Οπότε λέω ας το φτιάξω, να το έχω ανανεωμένο, γιατί όχι, αφού υπάρχει βάση το στεφάνι βέργινο, οπότε κάνεις ό,τι θέλεις. Και επειδή δεν έχω αγοράσει υλικά για μένα, τίποτα φέτος ακόμα, δεν έχω πάρει, αυτά που έχουν περισσέψει από πέρσι, που είχα φτιάξει στεφάνι για μένα, είχα φτιάξει κατασκευές που είχα κάνει για δώρο, οπότε θα κάνουμε ό,τι έχω. Έχω αυτή την αμυγδαλιά τη ροζ που είναι απλά υπέροχη. Λοιπόν, τι κάνω εγώ, βγάζω όλα, αποφάσισα να τα βγάλω όλα από πάνω από το στεφάνι, από τη βάση, γιατί δεν ξέρω, κάτι μου κόλλησε και αφού έβγαλα τα αυγά, έβγαλα το ένα, δεν μου άρεσε πως φαινόταν έτσι, λέω θα τα βγάλω όλα και θα το φτιάξω από την αρχή. Και σιγά σιγά σκέφτομαι να μήπως το κάνω διαφορετικά εντελώς από αυτό που είχα, να ανανοώσω για τα καλά έτσι, μην είναι πάλι το ίδιο. Θα μου φτάσουν τα υλικά να το φτιάξω όλο με τα λουλούδια γύρω γύρω. Θα βάλω και αυγά, δεν θα βάλω χρωματιστά αυγά. Θα βάλω τα άσπρα, τα πλαστικά που έχω που είναι πολύ ωραία. Και σκέφτομαι να βάλω, ξέρετε, την αμυγδαλιά τη μία που έχω τη ροζ, γιατί έχω και άλλη που είναι ροζ με κίτρινη. Έχω φούξια που είναι και αυτές φανταστικές, πολύ ωραίες αμυγδαλές, αλλά εγώ θέλω αυτή να τη χρησιμοποιήσω που μου ταιριάζει περισσότερο, την απαλή τη ροζ. Και έχω και ένα κλαδί, βλέπετε, που βάζω τώρα, αυτό το είχα παραγγείλει από το ΣΥΝ πέρσι και μου έχει περισσέψει, δεν μου άρεσε, ξέρετε, έτσι για να το βάλω σε κάποιο βάζο ή τι, αλλά έτσι για κατασκευή είναι μια χαρά. Εδώ όταν φτιάχνω για εσάς στεφάνια δεν βάζω τέτοια. Έτσι, αυτά που φτιάχνω βάζω, παίρνω από την Ελντέκο που είναι ποιοτικά ωραία. Αυτό είναι ωραίο, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι είναι αρκετά πλαστικό, δεν είναι τόσο. Αλλά όταν θα το φτιάξω δεν θα δείχνει το έτσι. Για μένα μια χαρά, είναι ωραίο. Και βλέπετε μπροστά σας έχει και αυτό το μπουκετάκι με άσπρα που είχα παραγγείλει και αυτά από το ΣΥΝ. Και αυτό είναι πολύ έτσι, πλαστικούρα, ξέρετε, φαίνεται, κάνει μπαμ. Δεν μ' αρέσει εμένα κάτι τέτοιο, αλλά για κατασκευή είναι εντάξει, όταν θες να κάνεις κάτι μπορείς να βάλεις. Λοιπόν, οπότε έτσι κούτσου 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 κούτσου, γύρω 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 θα προσπέσω, θα φτιάξω και θα γίνει πιστεύω πως πολύ ωραίο στεφάνι. Ελπίζω να μου φτάσουν τα υλικά, τα λουλούδια που έχω. Θα προσπαθήσω έτσι να τα βάλω ώστε να πάει γύρω γύρω να έχω. Έχω επίσης και τη μιμόζα την άσπρη. Θα προτιμούσα να έχω κίτρινη, αλλά δεν έχω. Σας λέω, για μένα δεν έχω πάρει ακόμα τίποτα. Οπότε, γιατί έχει την Ελντέκο φανταστική κίτρινη, όπως είναι αυτή η άσπρη που θα την δείτε στη συνέχεια ή μπορεί να την έχω βάλει ήδη. Τέτοιο και είναι απλά υπέροχη. Στις κατασκευές είχα φτιάξει με την Ελισάβη, όταν θυμάσαι πέρσι στο κανάλι της Ελντέκο, άμα θέλετε παράς δύο στεφάνια και χρησιμοποίησαμε αυτή τη μιμόζα. Καλά, δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ωραία, σαν αληθινή. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η μιμόζα εμένα. Στις κατασκευές, άμα θέλετε, η στεφάνια είναι ό,τι πρέπει για την άνοιξη, για το Πάσχα κτλ. Και να μην φτιάχνετε στεφάνια, απλά να βάλετε σε ένα βάζο. Ή μπορείτε να βάλετε και αυγά μέσα ή απλά σκέτα λουλούδια έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου αλλάζει την διάθεση ρε παιδί μου, θες λίγο να, γιατί βλέπω ότι μου γράφετε γιατί στολίζεις κιόλας, δεν έχω στολίσει ακόμα, σας είπα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας αφήνω, θα ρίξετε μια ματιά εσείς και όταν θα είναι έτοιμο το στεφάνι μπορεί να σας έδωσα και εσάς κάποια ιδέα να κάνετε κι εσείς, μπορεί να έχετε ήδη στεφάνι να θέλετε να το ανανεώσετε κι εσείς στο σπίτι σας. Λοιπόν, οπότε καλή παρακολούθηση και τα λέμε εφόσον τελειώσω. Just
be better days, and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, but we're better than that. We're better than that. I know, you know, so why are we holding? Nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, but we're better than that. We're better than that. I know, you know, so why are we holding on? Holding on. Νάτα το Στεφάνι μου, αυτό είναι το αποτέλεσμα, καλά, μ' αρέσει πολύ έτσι, είναι, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς στη κάμερα, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η αμυγδαλιά είναι φανταστική, είναι υπέροχη, σαν αληθινή αμυγδαλιά και αυτό το ρόστο χρωματάκι το τόσο απαλό, υπάρχει και σε άλλα χρώματα έτσι, υπάρχει σε πολλά χρώματα, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Και εδώ αυτό, τώρα δεν ξέρω θα το πώς θα είναι μετά, αλλά και έφτιαξα με αυτά που είχα, έτσι δεν έχω πάρει για μένα τίποτα ακόμα, σας είπα. Μ' αρέσει περισσότερο από αυτό που είχα πέρσι, κάθε φορά και μου αρέσει περισσότερο, γιατί εντάξει, ξέρετε, δημιουργείς, κάνεις, που να έπαιρνα και κάτι άλλο να αγόρασα, αλλά δεν έχω βγει καθόλου, να σας πω για μένα, να αγοράσω, να ψωνίζω για πασχαλινά, οπότε δεν έχω πάρει φέτος για μένα τίποτα, κοιτάξτε τι ωραία. You told me there'd be better days, and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, we fade.
Σήμερα για μεσημεριανό μακαρόνια με κιμά. Έχω φέρει ήδη το Βασίλη έτσι, αλλά άργησα λίγο να μαγειρέψω γιατί ασχολούμουν με το Στεφάνι. Ο Βασίλης θέλει να φάει, έχει σουζουκάκια με ρύζι νομίζω είναι. Να τα ανοίξω τώρα, θα πάει αυτό να το ζεστάνω. Οπότε αυτά. Είχαμε φάει το μεσημεριανό, ξεκουράστηκα λίγο γιατί ξέρετε ότι τώρα είμαι ακόμα έτσι όπως είμαι. Φαίνεται με έχει χτυπήσει το εγμόριο και πονάω παντού εδώ και ζαλίζουμε και τέλος πάντων. Πήγα μετά, μάζεψα την κουζίνα μετά το μεσημεριανό, το μαγείρεμα και τα λοιπά και τώρα θέλω να πάω, επειδή η Τόνια τώρα βγήκε, πήγε βόλτα. Αύριο δεν έχουν σχολείο τα παιδιά, έχουν μόνο γιορτή, οπότε εντάξει, μπορεί να βγει. Λοιπόν, και θέλω να πάω, έχω παραγγείλει από Τίμου ένα ραφάκι, ένα σαν τριώροφο ραφάκι, γιατί ξέρετε τι κάνει, κάθεται μπροστά από το καθρέφτη που έχει δίπλα με το κρεβάτι και εντάξει, παρόλο που έχει γραφείο, έχει κομμωδίνο, έχει πράγματα, εκεί κάτω στο πάτωμα, μπροστά από το καθρέφτη, εκεί κάθεται και ετοιμάζεται, χτενίζεται, στεγνώνει τα μαλλιά της, βάφεται κτλ. Λοιπόν, και έχω παραγγείλει ένα τέτοιο με ρόντες που είναι τρία ραφάκια. Θα δούμε τώρα πώς είναι, γιατί το είδα στο site και στη φωτογραφία και μου άρεσε και λέω να τις το πάρω, να τις το βάλω εκεί κοντά από το κρεβάτι από την άλλη μεριά που είναι και το καθρέφτη, να τις βάλω, ξέρετε, το πιστολάκι, τη χτένα της, το νεσεσέρ με τα καλλιντικά που χρησιμοποιεί. Για να τα έχει εκεί δίπλα της και να θέλει να του μεταφέρει, είναι με ρόντες και το πάει από εκεί, το πάει από εδώ, δεν έχει θέμα. Λοιπόν, οπότε θα πάμε να το ανοίξουμε. Είναι αλήθεια πως έχω παραγγείλει και ένα άλλο και δεν ξέρω ποιο θα είναι πιο ωραίο, αλλά τώρα θα το ανοίξουμε αυτό να το δούμε και όταν φέρουμε το καλό το άλλο θα σας δείξω και το άλλο, μπορεί να το βάλω στο μπάνιο ή να το έχω στο δικό μου το ντομάτιο, θα δούμε. Λοιπόν, οπότε πάμε. Ακούτε και φασαρία, κάτι κάνω, κάποια έργα έχουμε στην πολυκατοικία κάτω στο γαράζ βασικά. Και ακούγεται φασαρία, οπότε πάμε να σας δείξω πώς είναι τώρα, θα ανοίξουμε και μετά θα κάνω. Συγγνώμη. Και πριν πάω θέλω να, γιατί μου γράφετε, γιατί στολίζω για το Πάσχα, επειδή είναι νωρίς, επειδή δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Πρώτον δεν έχω στολίσει ακόμα έτσι, απλά έχω βγάλει, έψαξα αυτά που έχω, δεν θυμόμουν τίποτα, με τη μετακόμιση, με όλα αυτά, δεν ήξερα που τα έβαλα, δεν ήξερα, γενικά δεν θυμόμουν τι έχω. Τα έχω βγάλει, κάποια έχω ξεχωρίσει, κάποια έχω αφήσει, κάποια έχω ήθελα για το Στεφάνι να το φτιάξω, γιατί είδατε, σας είπα ότι μπήκε στο μπαλκόνι στο σερτάρι και ο Ανδρέας έβαλε κάτι σχάρες για ψυστερία, κάτι εργαλεία, σιδερένια πάνω και έχουν σπάσει τα αυγά, οπότε έπρεπε, το άλλαξα εντελώς, το είδατε, έβγαλα όλα ό,τι είχε πάνω και το έχω φτιάξει από την αρχή και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, το ροζάκι απαλό, όμορφο, γιατί έχω και μαξιλαροφύκες ροζ. Έχω και πασχαλινές μαξιλαροφύκες που έχουν και ρόζε πάνω, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, και να στολίζω από τώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί νευριάζεται, γιατί δεν σας αρέσει, γιατί εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει στο σπίτι του, γιατί να μην βάλουμε λίγη άνοιξη στο σπίτι μας, λίγα χρώματα, λίγο ρε παιδιά, η ζωή είναι τόσο δύσκολη τώρα τελευταία και έχουμε τόσο άσχημα πράγματα γύρω μας και ακούμε τόσα και γιατί να μην φτιάξουμε λίγο, τουλάχιστον με αυτά που μπορούμε, λίγο να μας φτιάξει ψυχολογία, γιατί όχι, εγώ επειδή είμαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι θέλω να βλέπω μια εικόνα, θέλω να χαίρεται το μάτι μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ζούμε με κανόνες, με αυτό που κάνανε παλιά, με αυτό που πρέπει και κανονικά, έτσι και κανονικά, δεν υπάρχει κανονικά. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Ξεκολλήστε, μην είστε, μην κρίνετε τους ανθρώπους. Αφήστε ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει. Πιστέψτε με, έτσι θα είναι πιο όμορφη η ζωή. Μην ασχολείστε με τους άλλους.
Βρείτε με τι να ασχοληθείτε εσείς. Αφήστε τους άλλους. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Αυτά. Λοιπόν, πάω να κάνω αυτό. Θα σας πάρω μαζί μου. Μπορεί να σας βάλω στο γρήγορο και θα δούμε το αποτέλεσμα. Σας λέω, δεν ξέρω πώς είναι. Εγώ στη φωτογραφία το είδε, μου άρεσε και θέλω να τις κάνω όταν θα έρθει να το δει. Ελπίζω να τη βολέψει, γιατί σας λέω, έχει στο πάτωμα, τα βάζει όλα και βολεύεται. Της λέω, εντάξει, τα μαζεύει όταν της λέω, αλλά λέει, έτσι βολεύομαι. Κάθεται κάτω, καφρέφτες μπροστά και έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, βλέπετε, να είμαι και εγώ. Οπότε εδώ, αυτά εδώ θέλω να τα φτιάξω, θέλω να τις τα βάλω. Να βρούμε, πάω πρώτα να βρω αυτό που θέλω, τη ραφιέρα. Και να δούμε τι θα μας βγει και πώς θα τα φτιάξουμε και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω εδώ το κουτί. Εσύ τι έπεσες, κάτσε εκεί παιδί μου. Αυτό είναι το κουτί. Να το πάμε να το ανοίξουμε. Νομίζω πως βλέπετε. Ελπίζω να βλέπετε καλά. Να δούμε πως είναι. Είναι τα πράγματα, είναι 1, 2, 3. Για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Έτσι να δω και ρόδες. Μετά τι είναι? Α, τι μπορείς να βάλεις εδώ, σου λέει κιόλας. Θα βρω εγώ τι να βάλω. Λοιπόν, για να δω. Φαίνομαι καλά εκεί που είμαι? Δεν ξέρω. Φαίνομαι? Τσακ. Νομίζω πως φαίνεται. Όχι, όχι, Παναγιά μου. Θα είναι αρκετά ψηλό. Εγώ νόμιζα ότι δεν φοβόμουν ότι θα είναι χαμηλό, μικρό, γιατί είχε και με 4 ραφάκια, αλλά λέω εντάξει, φτάνουν τα 3. Τα 4 θα είναι πολύ ψηλό. Οπα. Κοιτάξτε τι ωραίο. Και αυτά λογικά μπαίνουν εδώ πάνω, κάπως έτσι μάλλον, δεν ξέρω, υποθέτω, ή όχι. Έτσι κάπως ήταν εκεί, νομίζω. Οπα. Θα δω μετά στο τέλος αυτά. Κάτσε εκεί τα βλέπω και δεν μπορώ. Βάζουμε κι άλλα 4. Λοιπόν, κάτι δεν μπήκε. Α, εδώ δεν μπήκε. Λέω κι εγώ. Α, μια χαρά. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Θα τις το βάλω εδώ κοντά στο κρεβάτι και θα τις βάλω όλα τα πράγματα πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Για α, έχει και εξαιρετική. Ω, τέλεια. Να σας δείξω τώρα. Που μπορείς να κρεμάσεις κιόλας κάποια πράγματα καλά. Κοιτάξτε εδώ τα πιαστράκια αυτά που τα βάζεις, που το βάζεις αυτό έτσι, που μπαίνει, δεν ξέρω που μπαίνει, αλλά είναι ωραίο έτσι όπως το βλέπω εδώ. Α, να μπορείς να βάλεις έτσι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο ρε παιδιά. Τσακ, βλέπετε. Εδώ μπορείς να βάλεις και έτσι εδώ μπροστά, άμα θέλεις κάτι να κρεμάσεις τώρα δεν ξέρω πού και πώς. Θα τα δει και Τόνια μετά. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να βάλουμε τις ρόντες, πώς μπαίνουν. Α, εύκολα μπαίνουν και οι ρόντες, μια χαρά.
τσακ και φτιάχνετε και γρήγορα, το συναρμολογείς μέσα σε 5 λεπτάκια και στο μπάνιο μπορεί να μπει και στο γραφείο μπορεί να μπει και νομίζω είχε και σε άλλα χρώματα, θα σας βάλω εγώ link κάτω στην περιγραφή να δείτε, κοιτάξτε, μια χαρά. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε εδώ πάνω, χερούλα, βλέπετε έτσι κάπως, οπα, να το βάλω, οπα, οχ, δεν είναι και εύκολο να μπει αυτό τώρα, δεν ξέρω. Εμένα θα το βάλει μετά ο Ανδρέας καλύτερα, δεν μπορώ εγώ. Θα δω να βάλω τον μπαμπά μας να το κάνει αυτό, γιατί εγώ λίγο δεν μπορώ. Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραία, δεν ξέρω. Βλέπετε τι σας δείχνω τώρα. Α, μια χαρά βλέπετε, να και εμένα με βλέπετε τώρα. Πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Πάω τώρα να τα φτιάξω όλα. You told me there'd be better days and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fight. We fade, but we're better than that. We're better than that. I know, you know, so why are we holding on, holding on? Λοιπόν, τέλος, έτσι τις τα έβαλα, τα πράγματα, εντάξει, σίγουρα θα τα αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση και δεν θα είναι πάντα έτσι, μην νομίζετε. Συνέχεια θα τα έχει ανακατεμένα και θα τα ρίξει πάλι κάτω, εντάξει, προσέχει, αλλά συνέχεια βιάζεται, συνέχεια, ξέρετε, το πρωί πριν το σχολείο, είτε το βράδυ, είτε, τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω σε όλους το ίδιο, είναι είτε μεγάλος είτε μικρός. Δεν είναι πάντα τακτοποιημένα, μ' αρέσει και αυτό μπορεί να πάει και από εδώ, μπορεί να πάει και από εκεί και όπως θέλει να το. Και επίσης εδώ κοιτάξτε, έχω κρεμάσει τα καλωδιάκια αυτά για να πράγει με το κινητό, βλέπετε, να φορτίσει. Εδώ έχει κάποιο καλώδιο για τα ακουστικά, για μια χαρά, ό,τι χρειάζεται ένα κορίτσι, τέλειο. Το πιστολάκι βλέπετε μου το πήρε η Τόνια, το χρησιμοποιεί αυτή. Είναι ωραίο γιατί είναι αθόρυβο, μ' αρέσει που δεν κάνει πολύ θόρυβο. Γιατί συνήθως η Τόνια το βράδυ στεκνώνει το μαλλί της αργά, οπότε αυτό είναι ό,τι πρέπει, μια χαρά. Λοιπόν, θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή, όπως είπα είναι από Τίμου, υπάρχει και με 4 ραφάκια. Εμένα αυτό μου είναι υπερ αρκετό, μου αρέσει πως είναι. Είναι και στο χρώμα λευκό, αλλά δεν είναι άσπρο, ξέρετε αυτό το σπαστικό το άσπρο το πολύ, να είναι σαν γαλάζιο ξέρω εγώ. Είναι το λευκό, το ήσυχο, το ωραίο, το ζεστό. Μ' αρέσει, ζαχαρή να το πω καλύτερα, έτσι για να καταλάβετε. Πάρα πολύ ωραίο. Και είχε και σε μαύρο νομίζω και γκρι, δεν ξέρω, όχι μαύρο νομίζω είχε. Οπότε αυτά, λοιπόν.
Τι έκανα και κουράστηκα. Ξέρετε γιατί, γιατί σκύβω και με πιέζει εδώ. Μάλλον το εγμόριο θα χρειαστεί να πάω στο γιατρό. Οπότε θα δω μια-δύο μέρες, αν δεν θα μου περάσει, σίγουρα θα πρέπει να πάω στο ριλά. Αυτά λοιπόν τα νέα μας. Δεν ήταν τόσο η ίωση όσο μετά τα... οι συνέπειες μετά την ίωση. Μόλις έχω μαρινάρει κοτόπουλο, αυτό που εχθές έβγαλα το στήθος, μου ζήτησε ο Βασίλης, δεν τρώει μακαρόνια με κιμά, οπότε θέλει κρεατάκι. Πού τρέχουμε? Βασίλη, πού τρέχουμε? Πού τρέχουμε? Από ποιον φεύγεις? Μπιλ. Το κεφάλι μου, Βασίλη. Βασίλη. Τραγούδισε μας λίγο, πριν τραγουδούσε ωραία. Τώρα φωνάζεις. Γιατί φωνάζεις? Φεύγεις και ακόμα εδώ είσαι. Βήτα. Το βήτα. Δεν θα το πεις. Μόνο αλφα. Τραγούδισε μας λίγο καλέ. Αυτό το τραγούδι που τραγουδάς εσύ, για πες μας λίγο. Μπες. Έχεις ένα ωραίο τραγουδάκι εσύ τώρα τελευταία, το τραγουδάς. Ποιο είναι αυτό? Έλα. Έλα. Μου κάνεις ματάκι εδώ. Έλα. Περιμένω να γίνει το κοτόπουλο να φάει ο Μπιλακουλίνης. Τι, πώς. Σφυρίσαι εκεί κάτω από τη μύτη σου. Μα εσύ τι πλένεσαι? Γιατί πλένεσαι, Μάι? Γιατί πλένεσαι, Ιχύ? Τι γίνεται? Τι γίνεται εδώ? Εδώ, μωρέ, μωρέ, μωρέ. Κάτι πάει να γίνει εδώ σήμερα. Τι γίνεται, Βασίλη? Τίποτα. Τι θα δούμε? Ματσάκι. Ματσάκι. Μικρό ματσάκι ή μεγάλο ματσάκι? Μεγάλο ματσάκι. Μεγάλο ματσάκι. Νιστάζεις? Βγήκα από το μπάνιο και πάω να καθαρίσω τα ντόκια μου. Ώρα είναι 12 και ο Βασίλης αύριο έχει γιορτή. Βασικά και οι δύο έχουν αύριο γιορτή στο σχολείο. Ο Βασίλης δεν θέλει να πάει το πρωί. Η Τόνια θα πάει. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου. Μαζί μας και εμείς τα λέμε αύριο. Bye bye, γεια σας!